Είναι λυπηρό ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμη και σήμερα αρνείται να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες τον εξανάγκασαν να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε και επανέλαβε τα ίδια ψέματα που αποδοκιμάστηκαν στις κάλπες χωρίς να συνειδητοποιήσει την καταστροφή που προκάλεσε στους πολίτες και στους θεσμούς της χώρας. Τόνισε σήμερα κατά την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών στη Μαγνησία ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας Δημοσθένης Νταόπουλος. Ο κύριος Νταόπουλος εξαπέλυσε τα πειρά του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης παραμένει πολιτική, διχαστική, επιθετική. Σε υπερθετικό βαθμό. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε, σημείωσε. Ο ισχυρισμός ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει ανθρώπινο αίμα είναι πρωτοφανής. Είναι αποκρουστική ως φράση. Δείχνει όμως τον πανικό συστήματος εξουσίας που αντιλαμβάνεται τη βουή των επερχόμενων γεγονότων. Είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός βάφτισε πρόγραμμα ένα σύνολο από θολά μέτρα. Αντί να ασχοληθεί με τη δική του αποτυχία, επιχείρησε για πολλωστή φορά να διαστρεβλώσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμά μας, είπε ο κ. Νταόπουλος, από την πρώτη στιγμή ήταν αυστηρά και έχει αναπτυχθεί κατά τομέα από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για την εντολή που έλαβε πριν από 3,5 χρόνια ο πρόεδρος του κόμματος για μια ισχυρή ανανέωση της στη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισε ότι αυτή την εντολή βήμα-βήμα την κάνει πράξη με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της παράταξης και με απόλυτη επίγνωση της ανάγκης των καιρών να ενταχθούν στην πολιτική νέα πρόσωπα. Αυτή την προσπάθεια απεικονίζουν και τα ψηφοδέλτιά μας, είπε ο κ. Νταόπουλος. Η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας γίνεται πράξη και με τη σημερινή ανακοίνωση των υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας Μαγνησίας. Έχω την τιμή, σημείωσε, να σας παρουσιάσω το πιο δυναμικό ψηφοδέλτιο που παρτίζεται από πολύ αξιόλογους πολίτες με μεγάλη προσφορά στην τοπική κοινωνία. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία παρτίζουν η Ζαφυρούλα Αναγνώστου, ο Γιώργος Καλτσογιάννης, ο Αθανάσιος Λιούπης, η Ζέτα Μακρύ, ο Κώστας Μαραβέγιας, ο Χρήστος Μπουκόρος, η Κατερίνα Πατσογιάννη και ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ εξήρε την κομματική και επαγγελματική δράση των υποψηφίων βουλευτών και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά απευθύνει κάλεσμα ενότητα σε όλους τους πολίτες, προβάλλει ένα θετικό μήνυμα ομοψυχίας και ελπίδας για να γυρίσουμε σελίδα στη ζωή μας.